Η Λαϊκή Συσπήρωση στην περιφέρεια Πελοποννήσου ζητήσαμε από την Ομοσπονδία των Επαγγελματιών εδώ της Κορίνθου να συναντηθούμε, γιατί είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις που κάνουν τουλάχιστον προς την περιφέρεια που έχουμε άμεση γνώση, με συγκεκριμένα αιτήματα που απαντάνε στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι μικροί και οι αυταπασχολούμενοι. Στηρίζουμε αυτά τα αιτήματα γιατί και δίκαια είναι και δίνουν κάποιες ανάσες στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουν ο συγκεκριμένος κλάδος. Η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να βρίσκει δεκάδες εκατομμύρια για να δίνει στους κλινικάρχες, στους καναλάρχες, ενώ στα πανελλήνιας εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, στις αεροπορικές εταιρείες, στους tour operators, στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Έκανε το έγκλημα να ανοίξει την οικονομία και τον τουρισμό με βάση τα πρωτόκολλα των επιχειρηματιών και σήμερα βιώνουμε αυτά που βιώνουμε σαν χώρα, με κοντά στους 100 πάνω κάτω νεκρούς κάθε μέρα και την εξάπλωση του κορονοϊού. Και αντί να στηρίξει η κυβέρνηση τους μικρούς επαγγελματίες, τους ανέργους, κουνάει και το δάχτυλο με τα περί ατομικής ευθύνης, ότι τάχατε σε αυτή η εργαζόμενη, ο λαός φταίει για αυτή την κατάσταση που υπάρχει, χωρίς να παίρνει μέτρα ουσιαστικά για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, για τη στήριξη όσων πλήττονται. Εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι και τα τελευταία μέτρα, όπου ουσιαστικά δεν ανοίγει το λιανεμπόριο, είναι μέτρα που στηρίζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, τις αλυσίδες που έχουν όλες εκείνες τις υποδομές για να λειτουργήσουν με βάση αυτά που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εμείς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα στηρίξουμε τα αιτήματα και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας και των μικρών αυταπασχολούμενων εμπόρων, και με αυτή την έννοια είμαστε στο πλευρό τους και χρειάζεται να χτιστεί η Λαϊκή Συμμαχία Εργατών, Αγροτών, Αυταπασχολούμενων, Μικρών Εμπόρων, να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, γιατί δεν γλιτώνει κανένας από τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Εγώ με τη σειρά μου ως πρόεδρος των επαγγελματοβιοτέχνων του νομού Κορινθίας, της ΟΕΒΕ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, της Ομοσπονδίας μας, θα ευχαριστήσω τον κύριο Γόντικα, τον αρχηγό της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης και περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος είναι και συνάδελφός μου στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέσαμε τα προβλήματά μας ως επαγγελματίες, αγωνιούμε πάρα πολύ και πρώτο και κύριο να αγωνιούμε εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε μια στεναχώρια στο πρόσωπό τους, βλέπουμε ένα αχαρτογράφητο αβέβαιο μέλλον για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά, για τις οικογένειές μας και για όλη την κοινωνία και για όλα τα επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή πλήττεται όλος ο λαϊκός αυτός κόσμος και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Η κυβέρνηση με αυτό που έδωσε, το πώς θα ξεκινήσει την οικονομία στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει πίσω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μιλούμε με όλους τους αιρετούς και θεσμικούς και τους πιο υφιστάμενους υψηλούς ανθρώπους και τους τοπικούς βουλευτές του νομού Κορινθίας, να πάνε τα αιτήματά μας πιο πάνω, όπως κάνουμε και τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί μία πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση να βιώνει και να έρχεται στο όριο της φτώχειας και ένας επαγγελματίας που χρόνια είναι στο εμπόριο να αναζητά δουλειά, να πηγαίνει στους αγρότες τώρα που έχουν ελιές και διάφορα άλλα εσπεριδοειδή, συγκομιδή δηλαδή, να πηγαίνει να βγάζει ένα μεροκάματο να πάει το ψωμί του στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή όλα τα επαγγέλματα, ειδικά η εστίαση, έχει φτάσει στο ζήρο, στο μηδέν δηλαδή. Θα πρέπει η κυβέρνηση όλα αυτά που έχουμε ζητήσει και έχουμε πει, ενίκια, εύκα, φόροι προς το δημόσιο, χρηματοδότηση άμεση στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, για να μπορέσει να ανακάμψει πάλι η οικονομία και όλες αυτές οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιμένουμε και ξαναεπιμένουμε, πρέπει να ζήσουν. Δεν πρέπει να ζήσουν μόνο οι μεγάλοι. Είναι φανερό σήμερα ότι οι παλινοδίες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, η νέα κρίση και οι πολιτικές που τη συνοδεύουν οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία και το λουκέτο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μικρών επιχειρήσεων. Είναι γεγονός ότι το lockdown εξανέμισε το εισόδημα και διωγγώνει τα χρέη, οι αναστολές πληρωμών, οι επιστρεπτές προκαταβολές που λίγοι θα πάρουν τελικά, τα όποια ψίχουλα δίνουν δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση, ούτε στο ελάχιστο λέμε εμείς, την πτώση του τζίρου, τα έξοδα που παραμένουν στα ύψη των μικρών επαγγελματιών βιοτεχνών, την φορολογία που παραμένει ίδια με πέρσι. Οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς επιβεβαιώνουν την ταξική πολιτική της στη διαχείριση της πανδημίας, διότι το περιβέητο μέτρο του λεγόμενου click away είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγάλων επιχειρήσεων, του λιανεμπορίου, που έχουν τα μέσα, την ώρα που οι μικροί έμποροι στενάζουν και οι εργαζόμενοι του κλάδου βιώνουν ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση και επίθεση από την μεγαλοεργοδοσία. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, όπως είναι γνωστό, στηρίξαμε και στηρίζουμε μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε πρόταση ενίσχυσης του κλάδου των μικρών εμπόρων. Όμως δεν τρέφουμε αυταπάτες σήμερα ότι η συγκεκριμένη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και μεσαίων επιχειρήσεων, αποκομμένη από τα πιο βαθιά αίτια της οικονομικής κρίσης και τα πραγματικά προβλήματα και τις αιτίες των προβλημάτων των μικρών εμπόρων, που βέβαια διωγγώνονται σε συνθήκες πανδημίας, συγκαλείται την ουσία ότι δηλαδή τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και το συγκεκριμένο πρόγραμμα των 30 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται μέσω της περιφέρειας, κατευθύνονται στοχευμένα κυρίως στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις φτάνουν μόνο λίγα ψίχουλα και αν φτάσουν. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, να αναφέρουμε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εννοεί εταιρείες με προσωπικό μέχρι 250 άτομα. Αντίθετα, λοιπόν, οι μικρές επιχειρήσεις, οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό ή με 2-3 άτομα εργαζόμενοι που δύσκολα μπορούν έτσι κι αλλιώς να τα βγάλουν πέρα, θεωρούνται διαρθρωτικό πρόβλημα διαρθρωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της. Είναι κατά την άποψή τους, την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, ένα βαρύδι που εμποδίζει την παραπέρα ανταγωνιστικότητα, αφού είναι αδύναμες παραγωγικά, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό και κατά την εφαρμογή των κριτηρίων για την ενίσχυση προκρίνονται και ευνοούνται οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές που έχουν το μεγαλύτερο κέρδος. Εμείς λέμε σήμερα ότι είναι αναγκαίο να ανοίξει η κουβέντα και να συζητήσουμε αναλυτικά τα ζητήματα που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς εμπόρους, εστιάζοντας κυρίως τα ζητήματα φοροελαφρύνσεων, ανακούφισης τους από ασφαλιστικές και τραπεζικές υποχρεώσεις και φυσικά στη δυνατότητά τους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Χαιρετίζουμε την παρουσία της Λαϊκής Συσπήρωσης στη σημερινή συνάντηση και καλούμε και όλες τις παρατάξεις οι οποίες συντάσσονται στον αγώνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται, να έρθουν να συζητήσουμε εδώ για να δουν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχείρηση. Και θέλουμε και στο επίπεδο της περιφέρειας, εφόσον έχουμε προγράμματα που οι περιφέρειες τρέχουν για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτά τα ζητήματα να αναδειχθούν. Και σε ό,τι αφορά μάλιστα το πρόγραμμα που τρέχει για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον αυτό που αναφέραμε των 30 εκατομμυρίων, καλούμε όλους τους συναδέλφους να κάνουν αιτήσεις και την περιφέρεια να αναλάβει το κόστος των αιτήσεων αυτών. Δηλαδή, δεν μπορεί να προτρέπουμε από τη μια τους ανθρώπους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από την άλλη η συμμετοχή στο πρόγραμμα να έχει μια επιβάρηση που μπορεί να κυμαίνεται από τα 200 έως και δεν ξέρω κι εγώ πόσα ευρώ θα ζητήσει ο κάθε ειδικός. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνω κουμάντο στην αμοιβή του, αλλά καλώ την περιφέρεια στις περιφερειακές, στις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων, να καταστήσει 5-6 ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί και με μια συμβολική αμοιβή από την πλευρά του επαγγελματία, αλλά την κάλυψη των αμοιβών των ανθρώπων από την πλευρά της περιφέρειας, να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Γιατί μετά θα φτάσουμε στο εξής παράδοξο, να λέει: μα κοιτάξτε, εμείς διαθέσαμε χρήματα, αλλά δεν κάνετε αιτήσεις για να καλύψετε το απαιτούμενο ποσό. Επομένως, το μοιράζουμε πάλι στους λίγους και μεγάλους, αφού περίσσεψε και τα παίρνουν ήδη τα χρήματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή, ένας επαγγελματίας, ένας αυτοαπασχολούμενος,
που ζορίζεται οικονομικά δεν του περισσεύει αυτό το, τα 100 και τα 200 ευρώ και ενδεχομένως και περισσότερα, λέω εγώ, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες τιμές, ώστε να ετοιμάσει το φάκελο. Και ούτε είναι σε θέση ο ειδικός να διαβάσει 80 και 100 σελίδες που ενδεχομένως κρύβουν αστερίσκους και θα το πετάξουν απ' έξω. Πάντως, παρόλα αυτά, καλούμε τους συναδέλφους να υποβάλουν τις αιτήσεις. Ας μην ακούνε για χαμηλές βαθμολογίες. Πρέπει να υπάρχει πλήθος αιτήσεων έτσι ώστε να καλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό και να μπορούμε να έχουμε την απέτηση και για μεγαλύτερη ενίσχυση. Και καλούμε και την περιφέρεια από την πλευρά της, ας καταρτήσει και άλλο πρόγραμμα. Αν πρέπει να λήξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί πραγματικά μπορεί κάποιες ημερομηνίες να τρέχουν, ας προκηρύξουν και ένα δεύτερο πρόγραμμα. Όταν είναι να κάνουν άλλες δουλειές, προκηρύξουν και 5 και 10 και 15 προγράμματα. Ας προκηρύξουμε εδώ ένα δεύτερο πρόγραμμα για να ενισχύσουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση που πραγματικά στο άμεσο μέλλον πολύ φοβάμαι ότι θα αποτελεί ένα θλιβερό παρελθόν.